1η Νοεμβρίου, Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Να καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι στην παρέα μας, τον κύριο Μάριο Μαρκόπουλο. Είναι αιμοκαθερόμενος αθλητής του Συλλόγου Αθλούμενων Νευροπαθών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και ένα παραπάνω την σημερινή ημέρα, την Πανελλήνια λοιπόν ημέρα δωρεάς οργάνων. Μια σπουδαία ημέρα, κύριε Μαρκόπουλη, για το μήνυμα το οποίο στέλνει, έτσι. Σίγουρα είναι μια σπουδαία ημέρα. Το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό. Το μήνυμα είναι η ημέρα του δωρεάς οργάνων ως μια πράξη αλληλεγγύης, μια πράξη προσφοράς προς κάποιους συνανθρώπους, μας, οι οποίοι χωρίς αυτή την ιδέα, χωρίς αυτή την προσφορά, δεν θα βρίσκονται στη ζωή ή θα έχουν μια χειρότερη ποιότητα ζωής. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να δίνουμε συνεχώς, πρέπει να το έχουμε συνεχώς στην επιφάνεια και γι' αυτό και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ως κανάλι και εσείς αλλά και όλα τα μέσα ενημέρωσης στην Κρήτη που προβάλλουν αυτή την ιδέα τακτικά και έτσι έχουν φέρει το νησί σε μια θέση να είναι από τα πρώτα νησιά που προσφέρουν δότες, που έχουν αρκετούς δότες να προσφέρουν για να σώσουμε ανθρώπους. Οι μεταμοσχεύσεις, παρά τα αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, στη χώρα μας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Τι πρέπει να κάνουμε, να συζητήσουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, να συζητήσουμε με τις οικογένειές μας? Δεν είναι εύκολη συζήτηση, αλλά είναι μια συζήτηση που ενδεχομένως θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Φυσικά είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε με τους άμεσα διπλανούς μας συγγενείς, αλλά εγώ θα το συνδέσω λίγο και με τα προβλήματα που έχουμε στα νοσοκομεία και με το προσωπικό το οποίο λείπει, ειδικά από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για να βρούμε έναν πιθανό δότη, πρέπει να λειτουργούν κρεβάτια εντατικής θεραπείας και σίγουρα έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή ώστε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν πάνω σε αυτά τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη ανθρώπινο δυναμικό και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με τις έλλειψεις που υπάρχουν γενικότερα στα νοσοκομεία και στο Βενιζέλιο και στο Ρέθινο. Έχουμε πάρα πολλές εκλήψεις προσωπικού, οι οποίες δεν βοηθάνε και στο να αυτή η ιδέα της δωρεάς οργάνων να γίνει πράξη. Γιατί μια εντατική μονάδα θεραπείας είναι αυτή που θα μας δώσει έναν δυνητικό δότη, να το πω, μια πιθανότητα δότη, και από εκεί και μετά είναι η απόφαση που θα πάρουν οι συγγενείς ή η έκφραση που θα έχει γίνει από τον εκλειπώντα ότι θέλω να γίνω δωρητής. Άρα λοιπόν το κράτος έχει κάνει κάποια βήματα, δηλαδή έχει θεσπίσει ένα εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων και σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ έχουν τοποθετηθεί συντονιστές μεταμόσχευσης που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην όλη διαδικασία. Έχουν τοποθετηθεί λοιπόν συντονιστές σε αρκετά νοσοκομεία της Ελλάδας και εδώ στην Κρήτη και το έργο τους έχει αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η προσφορά αυτή αν είχαμε τη δυνατότητα να δουλεύουν περισσότερα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν αρκετά κρεβάτια εντατικής θεραπείας που δεν δουλεύουν στα νοσοκομεία μας γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Κύριε Μαρκόπουλη, αν έχετε εικόνα γι' αυτό, η ερώτηση είναι ο χρόνος αναμονής για μια μεταμόσχευση νεφρού, παραδείγματος χάρη, στη χώρα μας, πόσος είναι, αν έχετε εικόνα? Βεβαίως. Είναι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 8 με 10 έτη ο χρόνος αναμονής για ένα νεφρό και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, όχι μόνο για τους νεφροπαθείς. Οι νεφροπαθείς έχουν έναν τρόπο ώστε να παρατείνουν τη ζωή τους, έτσι μέρα παραμέρα με την αιμοκάθαρση και να μπορούν να περιμένουν έτσι ένα αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να δεχτούν το μόσχευμα. Το σημαντικό είναι η έλλειψη χρόνου σε ανθρώπους που έχουν καρδιακά προβλήματα, χρειάζονται άμεσα δηλαδή μεταμόσχευση από καρδιακή, υπατική ή ανεπάρκεια πνεύμονα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αν δεν βρουν μέσα σε λίγες μέρες, έστω σε λίγες εβδομάδες, ένα μόσχευμα, χάνεται η ζωή τους. Χάνονται, φεύγουν από τη ζωή. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων
και οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί ακριβώς αυτό δεν βρέθηκε το μέσα. Και μπορούμε να το δούμε και από τους ανθρώπους που περιμένουν στη λίστα. Δηλαδή, οι νευροπαθείς που περιμένουν στη λίστα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.500 άτομα εκεί πάνω κάτω. Στους ανθρώπους στη λίστα για μεταμόσχευση καρδιάς είναι πολύ λίγα άτομα, 20-30 άτομα. Αυτή η λίστα μένει τόσο χαμηλά, όχι και γιατί δεν γίνονται μεταμοσχεύσεις και γιατί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στη μεταμόσχευση και χάνονται. Οπότε προστίθονται άλλους νέοι άνθρωποι. Ναι, είναι μια λίστα που συνεχώς μεγαλώνει, κύριε Μαρκόπουλε, έτσι δυστυχώς. Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι συνεχώς μεγαλώνει και πρέπει ουσιαστικά να βοηθήσουμε. Εμείς βοηθάμε με την ενημέρωση, που προσπαθούμε να δώσουμε έτσι κουράγιο στους συνασθενείς μας να παλέψουν λίγο με την ασθένεια ώστε να βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση σωματικά για να δεχτούν το μόσχευμα. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, πολύ ψυχοφθόρο για έναν αιμοκαθερόμενο να περιμένει να χτυπήσει ένα τηλέφωνο μετά από 5, 7, 8, 10 χρόνια. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα ακούσει ότι είναι ένας υποψήφιος λήπτης και έχει βρεθεί ένα μόσχευμα για αυτόν, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρο μέχρι να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Και ακόμα περισσότερο πρέπει να μας βοηθήσει η κρατική μερίδα, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να ενισχυθεί. Ενισχύοντας λοιπόν με προσωπικό που θα δουλέψει στις μονάδες συντατικής θεραπείας αλλά και στις μονάδες τεχνικού νεκρού, γιατί και εκεί υπάρχει τρομερή έλλειψη, θα βρούμε περισσότερους δότες ώστε να μικρύνουμε αυτή τη λίστα αναμονής που υπάρχει. Μια πολύ μεγάλη λίστα, το είπατε και εσείς, το καταγράφουμε και εμείς πολλές φορές και στα ρεπορτάζ μας και σίγουρα η καλύτερη ενημέρωση και μας των ίδιων ή ακόμη και τα αντανακλαστικά που, όπως λέτε και εσείς, πρέπει να έχει η ιατρική κοινότητα αλλά και η ενίσχυση που πρέπει να δοθεί στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι το περιγράψατε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα σε όλη του τη διάσταση, σε όλες του τις πλευρές, κύριε Μαρκόπουλε. Και αυτή η καθηγόντα, κρατάω αυτό που είπατε, δηλαδή αυτή την καθημερινότητα του ασθενή εκείνου ο οποίος περιμένει για χρόνια να χτυπήσει το τηλέφωνο και πρέπει παράλληλα να διαμορφώσει και με τέτοιο τρόπο τη ζωή του, ώστε να είναι και πλήρως λειτουργικός για τον ίδιο πάνω απ' όλα, αλλά και για την οικογένειά του. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό το πρόβλημά μας, όλοι μας, έτσι, όσοι έχουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρέπει να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε σιγά-σιγά μόνοι μας και από τους νοσηλευτές και από τους γιατρούς που είναι πάντα δίπλα μας, είναι πάντα κοντά μας, πάντα μας συμβουλεύουν, πάντα μας δίνουν οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ό,τι μας έρχεται για την καθημερινότητά μας. Και πρέπει να κρατήσουμε και το σώμα μας σε μια υγιή κατάσταση, ώστε όταν έρθει η ώρα που θα δεχτούμε αυτό το πολυπόθετο τηλεφώνημα, να μην δυσκολεύσουμε τους γιατρούς που θα μας αναλάβουν. Άρα, σημαντικό κομμάτι και η άσκηση και ο αθλητισμός, κύριε Μαρκόπουλε. Εσείς είστε και αθλητής. Σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά. Είναι ο αθλητισμός γενικότερα, πέρα από εμάς που κάνει θαύματα όσον αφορά στην υγεία μας, για όλους τους ανθρώπους, γιατί είναι ένα όχημα που θα μας κάνει να μακροημερεύσουμε, έτσι, να κρατήσουμε το σώμα μας και την υγεία μας και την ψυχική υγεία μας μαζί με τη σωματική σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να ζούμε πιο ποιοτικά και να ζούμε πιο καλά. Είναι βασικό στοιχείο και για τους αιμοκαθερόμενους και φυσικά σε συνδυασμό με μια καλή διατροφή, μια προστεγμένη διατροφή, με την να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ιατρών μας. Και από εκεί και μετά πορευόμαστε και σίγουρα θα είναι πιο εύκολο για εμάς το να περιμένουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μακάρι να αυξηθούν οι δωρεές οργάνωση στη χώρα μας και να μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Μακάρι να φτάσουμε όχι στην Ισπανία, η οποία έχει μέσο όρο αναμονής για ένα νευροσωπικό σχήμα τους 6-7 μήνες, ας φτάσουμε κάποιες άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, όπως η Κροατία που έχει κάνει άλματα και αυτή τα τελευταία χρόνια, που μπορεί να είναι 1-2 χρόνια η αναμονή. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε όλα βήμα-βήμα, να αρχίσουμε να αυξάνουμε τους πιθανούς δότες. Και ξέρετε, ο θεσμός του συντονιστή, ο οποίος πια
έχει αρχίσει να δουλεύει και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς στο να βρεθούν πιθανοί δότες, είναι ένα σημαντικό κλειδί, ένα σημαντικό κρίκο σε αυτή την αλυσίδα τη διαδικασία του δωρεάς οργάνου. Πρέπει να ενισχυθεί κι άλλο. Δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή ένα ίδρυμα ονάση να μας χρηματοδοτήσει κάποιους συντονιστές για κάποιο χρονικό διάστημα. Πρέπει αυτό να υποστηριχθεί και να συνεχίσει να υποστηριχθεί. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια συνέχεια. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να το συνεχίσουμε τώρα που το ξεκινήσαμε και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Mm-hmm. Φέτος έχουμε ήδη περισσότερους δότες, έχουμε βρει περισσότερους δότες από ότι ήδη πέρσι, το περσινό έτος. Και αυτό λέει από μόνο του πολλά πράγματα. Λέει ότι βοηθήθηκαν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας να ζήσουν και να καλυτερεύσει η ζωή τους. Και πόσο σημαντικό αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και αν θέλετε σαν κλείσιμο, εγώ θα ήθελα για τη σημερινή ημέρα να πω μία φράση που περικλεί ίσως αυτό που θα έπρεπε όλοι μας να κάνουμε, να σκεφτούμε τη δωρεά οργάνων, να σκεφτούμε αυτή την πράξη. Και με τη λέξη σκέφτομαι σημαίνει ότι πληροφορούμε, παίρνω πληροφορίες στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, μπαίνω, ενημερώνομαι και αν το αποφασίσω, εγγράφουμε και στο Μητρό Δωρητών Οργάνων. Αλλά και βέβαια το συζητώ με τους άμεσα κοντινούς μου συγγενείς, γιατί όπως και να το κάνουμε, η θέση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ακόμα και αν κάποιος είναι δωρητής, είναι το να πάρει τη συνένεση των κοντινών του συγγενών. Άρα λοιπόν, αν ξέρουν κοντινοί μας συγγενείς ότι σε περίπτωση, στην απίθανη αυτή περίπτωση, γιατί είναι πολύ απίθανη αυτή η περίπτωση να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να δώσουμε τα όργανά μας, πρέπει να ξέρουν οι συγγενείς μου ότι, ξέρετε, είμαι θετικός σε αυτή τη δωρεά και έτσι θα τους βοηθήσουμε να πάρουν την απόφαση πιο καλά και να απαλύνουμε και τον πόνο τους για το χάμο. Ναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Σημαντικά πάντα όσα μας λέει ο κύριος Μαρκόπουλος. Πολύ μεγάλο θέμα η δωρεά των οργάνων. Να ενημερωθούμε. Κρατάμε αυτό που λέει, να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε με τους οικείους μας, με τα κοντινά μας πρόσωπα.